Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη με κομμένη την ανάσα τα όσα γίνονται συνομένες πολιτείες της Αμερικής από το πέρασμα του τυφώνα, ο οποίος άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές έτσι γιατά. Mm. Ε, τουλάχιστον τέσσερι νεκρού mm. αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Μέχρι τώρα. Ε, μέχρι τώρα. Ε, ωστόσο, ε, αυτό που ανέφερε και ο, ε, ε, οι αρχέ είναι ότι αποφεύγθηκε το χειρότερο σενάριο. Mm -hmm. Βέβαια, να μα πει ο κύριο Γεματάρη αν αυτό ισχύει. Λοιπόν, να πούμε ότι θα πούμε καλησπέρα από Κρήτη, από Ελλάδα, στον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, εκδότη και διευθυντή του Εθνικού Κύρικα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σας ευχαριστούμε Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και παρά και την διαφορά ώρας, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ώρας, ε, σας ευχαριστούμε όμως που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ε, το ενδιαφέρον όλου του κόσμου είναι στο τι γίνεται στις ΗΠΑ και σίγουρα εσεί έχετε και πιο ξεκάθαρη εικόνα να μα μεταφέρετε. Ε, ναι, σίγουρα. Καταρχά, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και σαν μισό κριτικό η μητέρα μου κατάγεται από τα Χανιά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα mm -hmm. ε, και για όλου του συγγενεί κάτω. Ε, στα, στα, θα περάσουμε τώρα στα δυσάρεστα. Ε, όπω είχαμε αναφερθεί πριν, ε, αποφύγαμε όπω φαίνονται όλα ε, τα ρεπορτάζ έω τώρα τα χειρότερα. Mm -hmm. Ωστόσο, οι ζημιέ, όπω πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούμε να τι υπολογίσουμε ακόμα. Θα περάσουν μέρε, ίσω εβδομάδε, να, να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τι ζημιέ που έγιναν με τον τύφωνα Μίλτον. Uh, ε, να φανταστεί ο κάθε τελεθεατή σα ότι ο πληθυσμό τη Φλόριδα είναι περίπου 22 εκατομμύρια άτομα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα χωρί ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή του Τάμπα στο Σεντ Λούσι είναι περίπου 80% των κατοίκων ε, χωρίς ρεύμα ε, και αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύει πραγματικά το πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη ζημιά. Ως τώρα έχουμε τέσσερα θύματα, δυστυχώς, συνανθρωποί μας που έχουν χάσει τη ζωή τους. Ε, και α, το ιστορικό βαθμό με το οποίο έπεσε η βροχή, μιλάμε για 45 ε, εκατοστά στην ευρύτερη περιοχή του σεντ Petersburg, ε, το οποίο... Ο, και, και είχαμε ανέμους 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ε, όπως καταλαβαίνει κανείς ε, με, με αυτά τα νούμερα και είναι είναι δύσκολο να το φανταστούμε εκτός από τα νούμερα ε, θα, θα δούμε και στην ε, ό, όπως κυλάει το πρωί εδώ στην Αμερική mm -hmm. αλλά και στις επόμενες μέρες το τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί και, και, και τι ζημιά έχει υποστεί η Φλόριντα. Αυτό, ε, Δύο όπως καταλαβαίνουμε, από είναι από τις ισχυρότερες λοιπόν, καταιγίδε που έχουν πλήξει την περιοχή και τις ΗΠΑ Αμερική, συνολικά. Και η αλήθεια είναι ότι... Ε, μη γνωρίζοντα πω λειτουργεί εκ των έσω ε, έτσι, το σύστημα στι ΗΠΑ, πόσο δύσκολη φαντάζει μετά από μια τέτοια καταστροφή η αποκατάσταση των ζημιών αυτών, αφού πλέον έχει γίνει όλο ο απολογισμό, και αν ε, υπάρχει, ε, αν έχει γίνει γνωστό και ένα σχέδιο δράση από την επόμενη κιόλα στιγμή, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Ε, ε... Οι πληροφορίες μας μας λένε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη τηλεφωνήσει τους δημάρχους και τους τοπικούς πολιτικούς της περιοχής και έχει ήδη μια πρόταση στα χέρια του για το πώς θα περάσει η επόμενη μέρα. Έχει από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, έχει στείλει χιλιάδες άτομα στην Φλόριδα να βοηθήσουν με οτιδήποτε ε, βοήθεια χρειάζεται η τοπική αυτοειδικήση της Φλόριδας, ο κυβερνήτη της Φλόριδας, ο Ρόντε Σάντε. Και θέλω σε αυτό το πλαίσιο να... Να σα πω ότι είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι εδώ στην Ομογένεια, γιατί ένα Έλληνο-Αμερικάνος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ο επικεφαλή πολιτική πυροσβεστική υπηρεσία είναι ένα ομογενή μα, είναι ο Δημήτρη Πατρόνη, ο Τζίμι Πατρόνη, Και ήταν στην πρώτη γραμμή και τον συγχαίρομαι για το έργο του. Γιατί με τέτοιο, με τέτοιο τύφωνα να έχουμε και είναι πολλοί οι τέσσερι, αλλά να είναι. Δόξα τω Θεώ, τόσο μικρό ο αριθμό που έχουν να χάσει μην... τη ζωή του, είναι... να μην υπάρξουν άλλοι να γιατί μην είναι εκεί. Εκείνο το οποίο τουλάχιστον είναι... ξέρουμε εμεί από εδώ, έτσι διαβάζοντα πληροφορίε από τα διεθνή μέσα, είναι ότι υπήρξε αρκετό κόσμο ο οποίο δεν θέλησε να εγκαταλείψει την αιστεία του. Δυστυχώς είμαστε σε μια ε, περίοδο πριν τι εκλογέ, mm. το Νοέμβρη. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω και πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν είναι ότι έχουν επιλέξει μερικοί πολιτικοί οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές τον Νοέμβρη να το πολιτικοποιήσουν το θέμα. Ότι αυτές οι ζημιές, ότι η, η κεντρική κυβέρνηση της Αμερικής, δηλαδή η Ουάσιγκτον, δεν θα ανταποδώσει, δεν θα, δεν θα, δώσει κάποιες βοήθειες σε αυτές τις πολιτείες, North Carolina, Νότιο Καρολίνα, Φλόριδα, Georgia, οι οποίες είναι κατά συντηρητικές πολιτείες, ότι δεν θα δώσουν κάποιες βοήθειες για τα πολιτικά των πολιτιών. Κάτι το οποίο εννοείται ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το πιστέψει. Αλλά όμως, εάν συνεχίσουν να λένε αυτές τις, ε, αυτές τις λάθος πληροφορίες σημαντικά πρόσωπα στην πολιτική σκηνή, πάντα θα υπάρχουν άτομα που τους πιστεύουν ενώ έκαναν ό,τι μπορούσαν από τα social media, από ανακοινώσει στο ραδιόφωνο, στι τηλεοράσει και τα πάντα. Ναι, δυστυχώ είχαμε άτομα που προτίμησαν να μείνουν σπίτια τους και να υποτιμήσουν τη ζημιά που ερχόταν. Και πρακτικά, κύριε Διαματάρη, οι αρχές ή η πολιτεία ήταν προετοιμασμένοι αποτελεσματικά για αυτόν τον τυφώνα. Ναι, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη φορά ήμασταν... Ως, εντάξει, το λένε και οι ίδιοι ότι μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορεί να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, στείλανε αρ, αρκετοί άμμο στις περιοχές, έτσι να απορροφήξει το νερό πριν πρωτού πέσει. Είχαν στείλει χιλιάδες άτομα για να βοηθήσουν, να εντοπίσουν ε, κατοίκους που ίσως μείναν σπίτια τους. Είχαν στείλει ελικόπτερα, είχαν στείλει τα πάντα. Δηλαδή, υπήρχαν οι πόροι ήταν εκεί που έπρεπε. Οπότε το σύστημα σε γενικές γραμμές ε, δούλεψε και άντεξε. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα φαινόμενα θα, γίνουν, θα, γίνονται όλο και πιο συχνά. Είναι μερική πολιτική, πάλι το, το βάζω σε πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δεν ξέρω, νομίζουν ότι κερδίζουν πόντου ή δεν ξέρω, αλλά θα έχουμε τέτοια περιστατικά πιο συχνά, ήδη το είδαμε με τον Μίλτον, Δύο εβδομάδες μετά από ένα πάρα πολύ σοβαρό τύφωνα πάλι, το Χελίν. Ε, ε, και αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνά και είναι, είναι ε, η κλιματική αλλαγή. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και τελικά είναι και χαρακτηριστικό είναι σε... το πιο... σε όπου υπάρχει το πολιτικό παιχνίδι, κύριε Διαματάρη, και σα διακόπτω έτσι για να προχωρήσω και τη συζήτηση. Ότι όπου υπάρχει το πολιτικό παιχνίδι, και η πολιτική συζήτηση, ναι. το πολιτικό συμφέρον, τελικά ακόμα και τέτοιου είδου φαινόμενα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο μικροπολιτική συζήτηση, τελικά γίνονται, μπαίνουν στην ατζέντα χωρίς να υπάρχει σωστή χρήση του μέχρι πού μα παίρνει, του μέτρου. Σωστά, παίζουν με την ζωές των ανθρώπων mm. και είναι πολύ λάθος. Πολύ λάθο. <Τοί> <Τοί> θέλω να σα παρακαλέσω. υπάρχει τώρα αυτή η σύνδεση με τι ΗΠΑ, αλλά επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά μα πιέζει ο χρόνο, γνωρίζετε άλλωστε ε, πώ είναι αυτά. Να μείνετε για λίγο μαζί μα, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θέλω επιστρέφοντα να μα μιλήσετε και για το ελληνικό στοιχείο στη Φλόριντα. Γνωρίζω ότι είναι πολύ έντονα. Υπάρχουν αρκετοί ε, λοιπόν και στην Φλόριντα και οι επαφέ που έχετε κι εσεί μαζί του είναι. θα σα παρακαλέσω λοιπόν να παραμείνετε μαζί μα. Να κάνουμε αυτή τη σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνεχίζουμε να έχουμε μαζί μα τον κύριο Ηρακλή Διαματάρη, εκδότη και διευθυντή του Εθνικού Κυρικά από τη Νέα Υόρκη. Και σα ευχαριστούμε θερμά για, το... για την υπομονή και που συνεχίζετε να είσαστε μαζί μα. Γιατί θέλαμε να μάθουμε, κύριε Διαματάρη, και για το ελληνικό λοιπόν στοιχείο, όπω σα έλεγα και νωρίτερα στην Φλόριντα. Είναι πολύ έντονο, Αν δεν κάνω λάθο. Ε, πολύ σωστά. Ε το ελληνικό στοιχείο στη Φλόριδα μετρείται κατά διάφορες μετρήσει μετρήσεις. Από 80 έως 100.000 άτομα έχουν εκδηλωθεί ως Έλληνες, Έλληνο-Αμερικάνοι στην πολιτεία της Φλόριδας, ο οποίος είναι μεγάλος αριθμός και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Τάμπα Μετράμε οι περισσότεροι Έλληνες στην Φλόριδα είναι στην περιοχή Τάμπα και στο Τάρπον Springs, το οποίο μάλλον είναι γνωστό στους τελευθεατές σα, γιατί το Τάρπον Springs έχει όχι μόνο Έλληνα δήμαρχο αλλά εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί προορισμός για, για τους Έλληνες οποίοι έφυγαν μετανάστες από την Ελλάδα ε, και ζητ, ε, ζητούσαν ένα καλύτερο αύριο για, για τους ίδιους και για την οικογένειά τους. Ε, εμείς είχαμε στον Εθνικό Κήρυκα, έχουμε πολλούς αναγνώστες στη Φλόριδα και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους. Είχαμε ιδιαίτερη ανησυχία γιατί όπως είπαμε και προηγουμένω είναι ο δεύτερος τύφουνας που χτυπάει την περιοχή σε μέσα σε δύο μέρες. εβδομάδες mm. και ναι, και είναι, είναι πολλοί οι οποίοι είναι στη Φλόριδα και είναι ίσως συνταξιούχοι, ίσως να, να, να έχουν πάει εκεί για διακοπές, κάτι τέτοιο, το οποίο φέρνει διάφορες δυσκολίες, γιατί μετά, σε, μετά από ένα σημείο και μετά, όταν, όταν περνάς τέτοιες καταστάσεις αρκετές φορές, λανθασμένα σκέφτεται κανεί, ίσω, ότι αυτή τη φορά πόσο χειρότερα θα είναι από την προηγούμενη φορά. και, και... Και γίνεται για λάθο λόγο, πιστεύω, μία αίσθηση ασφάλεια, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και, και εδώ είναι αλλά και ο ρόλο και, και ο δικό σα, έτσι, ότι... και, και των μέσων μαζική ενημέρωση συνολικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη προ τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ε, γιατί μιλήσαμε πριν για το κομμάτι τη πολιτική και του ρόλου και πόσο μάλλον και τι ρόλο έπαιξαν και οι εκλογέ τώρα. Αλλά και ο ρόλο των μέσων μαζική ενημέρωση είναι σημαντικό σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Κάναμε κι εμεί ό,τι μπορούσαμε ε, να ενημερώσουμε το κοινό μα στην Φλόριδα, όπω και οι αρχέ τη Φλόριδα, όπω και οι αρχέ στην Ουάσιγκτον. Ε, και νομίζω ότι αυτή τη φορά όντω οι αναγνώστε μα, οι, οι Έλληνε τη Φλόριδα, ε, έπραξαν σωστά και άμα δεν έφυγαν εντελώ από την πολιτεία, τουλάχιστον έφυγαν από 50 έω 100 μίλια μακριά. Να περιμένουν να περάσει η Μπόρα. Πάντω και η περιοχή Τάμπα που αναφέρατε ότι είναι πολύ οι Έλληνε κάτοικοι εκεί, ήταν και η περιοχή που θα χτυπούσε σύμφωνα με τι προβλέψει τόσο έντονα ο τυφώνα, έτσι. Ε, ναι, η, η πόλη της Τάμπα είναι. Έχει, έχει περάσει ένα αιώνα από τότε που ένα ε, τυφώνα χτύπησε την πόλη την ίδια, δηλαδή downtown και στο κέντρο. Ε, πέρασε ένα αιώνα. Ευτυχώ, αυτή τη φορά, ενώ όλε οι προβλέψει ήταν ότι θα χτυπούσε κατα, κατάμεσα μέσα στην πόλη, ε, προ το τέλο, ε, 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 λίγο πριν χτυπήσει πήγε λίγο προς τα δεξιά, οπότε yeah. γλίτωσαν τα χειρότερα εκεί. Γιατί, εάν δείτε έναν χάρτη το πώς είναι η πόλη προς τα έξω, είναι, είναι πολλές περιοχές, τα οποία είναι πάνω στο νερό. Mm -hmm. Και αυτό δεν είναι μόνο ο, ο άνεμος, δεν είναι μόνο η βροχή που πέφτει εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ απλά, για μέρες μετά, δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά αλλού το νερό παρά σε υπόγεια, ή, ή να μείνει μέσα με, στο έδαφος και να ρίξει ακόμα περισσότερα δέντρα και να χάσει ακόμα περισσότερο κόσμος, ηλεκτρισμό ελε, και, και τα υπόλοιπα. Ε, επειδή αναφερθήκατε στα Χανιά, δεν μπορώ να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι και οι συγγενείς σας μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Ε, η Κρήτη παραμένει έτσι στην δική σας στην καθημερινότητα πολύ έντονα, κύριε Διαματάρη. Κάνω λάθος? Όχι καθόλου και ήμουν εκεί πριν ένα μήνα, οπότε mm -hmm. η Κρήτη είναι πάντα κοντά μου, όπως και η Λίμνος, πρέπει να το πούμε και αυτό, ο πατέρας μου κατάγεται από τη Λίμνο, mm -hmm. αλλά ναι, τα Χανιά και, και, έχω συγγενείς και στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί mm -hmm. μας και που ανταποκριθήκατε και σε, σε, αυτή την πρόσκληση και μας δώσατε την εικόνα λοιπόν εκ των έσω, ας το πούμε έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.